Θα εξετάσουμε ακόμα ένα παράδειγμα κινητικής τριβής και συγκεκριμένα θα θεωρήσουμε ένα κυβότιο μάζας M, το οποίο βρίσκεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει κινητικές τριβές στην ληστή της κινητικής τριβής μη κάπα. Το σχοινί δε, τραβάμε το σώμα με ένα σχοινί το οποίο σχηματίζει με τον ορίζοντα, με το οριζόντιο επίπεδο, γωνία ίση με θήτα. Θέλουμε να βρούμε ποια είναι η τάση του σχοινιού ταφ, ποια είναι η τάση του σχοινιού ταφ, δεδομένου ότι είναι η γνωστή γωνία θήτα, η μάζα του κυβωτίου και στη ληστή της κινητικής τριβής και δεδομένου ότι το κυβότιο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Θεωρούμε ότι β είναι ίση σταθερή. Θεωρούμε ότι υπάρχουν κινητικές τριβές στη ληστή της κινητικής τριβής μη κάπα μεταξύ της οριζόντιας επιφάνειας του κυβωτίου και του επίπεδου επαφής. Ας κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα ελεύθερου σώματος, δεδομένου ότι πάνω στο ορθογώνιο και κάθε θεωσίες μας ενταμένου που διαλέγουμε βρίσκονται περισσότερες δυνάμεις ως πούντες στο σώμα. Η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να αναλυθεί είναι η δύναμη της τάσης ταφ. Αυτή η γωνία είναι θήτα. Πάνω στο σώμα εξισούνται οι εξής δυνάμεις, το βάρος, η δύναμη τη βαρύτητα FJ, η οποία είναι κατακόρυφη πάνω προς τα κάτω, στον άξονα ψι τόνος, στο δε οριζόντιο άξονα τόνος, στο δε οριζόντιο άξονα χ τόνος, βρίσκεται πρώτον η τριβή F K και στον κατακόρυφο άξονα επίσης βρίσκεται η κάθε δύναμη N επαφής από το οριζόντιο επίπεδο. Αναλύουμε τη δύναμη της τάσης σε δύο άξονες, στους δύο άξονες ενταγμένων. Σε αυτό, στον κατακόρυφο άξονα είναι η ταφ επί ημίτονο λιγούνια στήτα και είναι θετική προς τα θετικά. Στον νέο οριζόντιο άξονα και έχει τόνος, έχουμε την ταφ επί συνεμίτονο θήτα, η οποία βλέπει προς τα θετικά του άξονα. Επομένως, έχουμε άλλη μια περίπτωση που εφαρμόζει δεύτερο δρόμο στον έφτανα για διάμεση που προσκούνται σε ένα αντικείμενο το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα και μόνο έχει ταχύτητα, έχει τάχυση 0. Αφού β ίσον σταθερό, συνεπάγεται ότι η τάχυση του είναι ίσον 0. Εδώ ένα δεύτερο δρόμο στον έφτανα για την περίπτωση της ισορροπίας που έχουμε εδώ, εφόσον κινείται με σταθερή ταχύτητα, είναι F G δύναμη συν N δύναμη συν ταφ τάση συν F K δύναμη κινητικής τριβής ισούται με το 0. Αυτή είναι η πρώτη μας εξίσωση. Γνωρίζουμε ότι το F K από τη δύναμη της τριβής ισούται με μη K στην λύση αναλογίας της κινητικής τριβής από την κάθε δύναμη από το επίπεδο η οποία είναι ίση με την N. Επιπλέον, αναλύουμε την 1 σε δύο άξονες από την 1 συνεπάγεται κατά τον άξονα χ έχουμε μια εξίσωση και κατά τον άξονα ψ έχουμε μια άλλη μια εξίσωση η οποία είναι η εξίσωση ισορροπίας του σώματος, εφόσον κινείται με σταθερή ταχύτητα ή στο σώμα ισορροπεί. Έτσι, κατά τον άξονα χ έχουμε ταφ επί συνήμητον γνωρίας θήτα μείον F K είναι ίσο με το 0 και κατά τον άξονα ψ έχουμε νη συν ταφ επί μείον της γνωρίας θήτα
μείον F, αφού το FG βελέει προς τα αρνητικά του άξονα του ψ, του ψ, είναι ίσον το 0. Αν αυτή η σχέση είναι η 2, αυτή είναι η 3 και αυτή είναι η 4, από τις 2, 3 και 4 σχέσεις, αν κάνουμε την κατάσταση του FK με MK επί N και στην 4 και μετά, στην 3 και μετά στην 3 κάνουμε την κατάσταση του N από την 4 στην 3, έχουμε. Συνεπάγεται εδώ. Συνεπάγεται. Η N είναι ίση με F, J, μείον, τα, επιμένως συνειδηθείτε. Η F, K, ξέρετε με τα, επιστήμενος συνειδηθείτε. Και η F, K, ξέρετε με μη, K, επί N. Από αυτές τις τρεις εξώσεις έχουμε μη κάπα επί εν ισούται με τάφ επί σημείωτονο της γίνεσης θήτα και νη ισούται με εφ επί τζε μείον τάφ επί μείωτονο της γίνεσης θήτα. Από αυτές τις δύο εξώσεις, αν καταστήσουμε την εν στην άλλη εξώση, έχουμε πρώτον μη κάπα επί F, Z, μείον, ταφ, επί μείδος μείας θήτα, σούτε με ταφ, επί συνεμείδος μείας θήτα. Και αν επιλύσουμε το θήτα και καταστήσουμε την F, Z, την ίση με M, Z, αυτές τις δύο σχέσεις συμπεραίνουμε ότι ταφ, επί συνεμείδος θήτα, συν ταφ, μη κάπα μη τον θήτα είναι ίσο με μη κάπα επί μη επί τζε. Από όπου εδώ συμπεραίνουμε ότι επιλύσουμε προς ταφ, ταφ είναι ίσο με μη κάπα μη επί τζε προς μήτωνος γνωσης θήτα συν μη κάπα επί μήτωνος γωνίας θήτα. Αυτή είναι η τελική μας έκφραση. Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι η τάση, δηλαδή του σχοινιού. Το θεωρούμε ότι είναι άμαζο επίσης. Το σχοινί δεν έχει μάζα. Συνεπάγεται, μάζα σχοινιού είναι ίση με το 0. Αν από αυτή την αξίωση, την ε, κάνουμε μια μικρή διερεύνηση, θα παρατήσουμε ορισμένα πράγματα από την ε, διερεύνηση. Πρώτον, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τριβή, αν ο μικρά πανίσθηση είναι το 0, τότε θα συμπεραίνουμε ότι η τάση είναι ίση με το 0. Δεν υπάρχει τριβή, δεν υπάρχει και τάση. Το σύστημα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Τάση είναι ίση με το 0. Δεν υπάρχει και επιτάχυνση. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι αν υπάρχει, αν η γωνία θήτα είναι ίση με το 0, με 0 μοίρες, τότε το συνημήτωνο της γωνίας του 0 μοιρών είναι ίσο 1 και το ημίτωνο της γωνίας των 0 μοιρών είναι ίσο με το 0. Από όπου συμπεραίνουμε ότι ταφ είναι ίσο με μη κάπα επί μη επί τζε.
Και αυτό είναι το περιμένουμε, γιατί όταν δεν υπάρχει γωνία, το σχοινί είναι οριζόντιο, τότε η τάση ισούται με την τριβή, ισούται με μη κάπε, μη πιτζέ. Τρίτη περίπτωση. Αν έχουμε διάμεσες γωνίες, αν η γωνία θήτα είναι θήτα τόνος, είναι μικρότερη της γωνίας θήτα και μεγαλύτερη του μηδένων. Για διάμεσες γωνίες, θήτα τόνος, παρατηρούμε ότι εδώ, αν έχουμε μεγαλύτερη γωνία θήτα, θήτα τόνος, και αυτή είναι η τάση, παρατηρούμε ότι για να έχουμε την ίδια τάση τριβής, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη δύναμη, να τραβήξουμε μεγαλύτερη δύναμη, πρέπει η τάση να αυξηθεί. Παρατηρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε διάμεσες γωνίες, αν η γωνία θήτα είναι μικρότερη από, αν η γωνία είναι μεγαλύτερη από τη θήτα τόνος, τότε είναι μεγαλύτερη και η τάφη μη των οθήτα, η πίεση του με το βάρος. Οπότε η τάφη μη των οθήτα είναι ίση με το βάρος. Επομένως, για μεγάλη γωνία θήτα, για να έχουμε ίδια δύναμη τάσης, ίδια τριβή, ίδια αποτέλεσμα, δηλαδή σταθερή κίνηση με σταθερή ταχύτητα V, και ισορροπία, δηλαδή η σύστημα α ίσον 0, επιτάχυση 0, πρέπει η FK να ισούται με την TAF. Αλλά η TAF σε την περίπτωση όταν η γωνία θ είναι ο τόνος, είναι μεγαλύτερη τη γωνία θ, παρατηρούμε ότι η τριβή είναι μεγαλύτερη. Σε μικρότερες γωνίες θήτα και θήτα, τόσο μεταξύ 0 και θήτα, παρατηρούμε ότι, αν το ρίξουμε, έχουμε αυτή θήτα δίστονο. Για μικρότερες γωνίες, παρατηρούμε ότι η τάφη συνήμη των θήτα είναι μεγάλη, η τάφη μη των θήτα είναι μικρή, κύση με το βάρος. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη ή και μια μικρότερη δύναμη τριβής, μπορεί να και μια συνεπάγεται εδώ, δηλαδή και μια μικρότερη μικρή και ίση με την FK V ίσον σταθερό. Παρατηρούμε σε αυτήν την περίπτωση τη δύναμη TAF είναι μικρή, μικρότερη της TAF τόνους. TAF τόνους μικρή. Αυτά είχαμε να πούμε για την κίνηση ενός σώματος που το τραβάμε με σκηνή πάνω σε οριζόντια επιφάνεια με τριβές συνεριστή κινητικής τριβής μη κάπα, με άμαζο σκηνή και γωνία με το οριζόντιο άξονα του σκηνιού της τάσης, δηλαδή ίση με γωνία θήτα, δεδομένη, πήραμε την έκφραση ε, που μας λέει ότι τάφιστο με μη κάπα μη επί τζέ, που σημαίνει τον θήτα σε μη κάπα επί μη τον θήτα. Είναι αυτό που ζητούσαμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.